Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν για να διαμορφώνουν και κλίμα. Δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, η κάλπη είναι κάλπη. Εμείς δίνουμε τη μάχη, παίρνουμε υπόψη μας και τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως αυτές οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται έχουν πολύ μεγάλες διαφορές με αυτές που δεν δημοσιεύονται. Αυτά για τα έχετε κάτι υπόψη σας να μας πείτε για τις κρυφές. Όλοι έχουν υπόψη τους και μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Όλοι έχουν υπόψη τους και πραγματικές δημοσκοπήσεις θα δημοσιεύονται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Κοιτάξτε να δείτε. Και εκεί διαμορφώνουν κλίμα και εκεί θέλουν να περάσουν τη δική τους αντίληψη. Την κυριαρχία των μονοπωλίων της δυτικής Ευρώπης, της Γερμανίας. Ναι. Και κοιτάξτε, η μεν για το κούρεμα, η δε για την επιμήκυνση. Εμείς έχουμε μιλήσει καθαρά. Το χρέος δεν είναι του ελληνικού λαού. Και διαφωνώ κατηγορηματικά με τον κύριο Κύρτσο, που λέει, είπε προηγουμένως τι, ότι δανειζόμαστε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Ποτέ δεν δανειστήκαμε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και σήμερα που δανειζόμαστε, δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τοκοχρεωλήσια και τόκους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή όλα αυτά που δανειζόμαστε πάνε στα δάνεια. Όλα αυτά πάνε. Είναι όλα λογιστικά. Δεν έρχεται τίποτα εδώ. Ναι. Και τρίτον, εδώ έχουμε μια πραγματικότητα, κύριε Λιάτσο. Πραγματικότητα είναι σκληρή. Πάρθηκαν αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα. Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για την πρόνοια. Όλα αυτά ακροτηριάστηκαν. Και ακροτηριάστηκαν με συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες θα ισχύουν και την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά γιατί θέλαν να πέσει η τιμή της εργατικής δύναμης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την επόμενη μέρα, στις 26 του Γενάρη, τα προβλήματα θα είναι παρόντα. Και επειδή πολλά λέγονται τώρα, θα φύγει η Τρόικα, θα φύγει το μνημόνιο, τα πάντα θα φύγουν. Αλλά τα μέτρα θα μείνουν. Και τα μέτρα χρειάζονται πάλι. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί σε αποφασιστική ενίσχυσή του, ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Και όλη αυτή η κινδυνολογία ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Θα υπάρχει κυβέρνηση γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι. Και όλες αυτές οι μετακινήσεις, οι μεταγραφές, οι μετατοπίσεις από το ένα κόμμα στο άλλο, τι δείχνει? Δείχνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία συμφωνία στα στρατηγική σημασία ζητήματα, ναι, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ο κύριος Τσίπρας το εδήλωσε καθαρά. Είναι δεδομένη η χώρα μας στο ΝΑΤΟ, είναι δεδομένη η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, η κινδυνολογία που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία, ότι άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανατραπούν τα πάντα, τίποτα απολύτως δεν θα ανατραπεί. Έχει δώσει διαβεβαιώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι μία από τα ίδια. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία είναι περίπου ίδιο πράγμα, λέτε? Όχι, δεν είναι ίδιο πράγμα, ναι, αλλά συμφωνούν στη στρατηγική. Και όταν συμφωνείς στους βασικούς πυλώνες του αστικού πολιτικού συστήματος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική, η οικονομική ανάπτυξη που υπόθηκε και προηγουμένως, είπατε και εσείς συγκριτικά, 40 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ποια πολιτική εφάρμοσαν? Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων. Αυτή η πολιτική έχει την πρώτη κύρια και αποκλειστική ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Και υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Mm-hmm. Είδαμε τώρα βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τα μνημόνια. Συντάσσονται σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άλλοι που καταψήφισαν τα μνημόνια συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε τώρα και έτσι θα ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, εδώ υπόθηκαν πολλά. Ναι. Δημοσιεύματα. Το θετικό είναι ότι όλοι οι Έλληνες τώρα ασχολούνται με το διεθνή τύπο. Διαβάζουμε ξένες εφημερίδες, βλέπουμε site ξένα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Και σήμερα διάβαζα επενδυτικά λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ από τον Πρόντι. Από τον Ταλέμα. Ναι. Και από τον Bloomberg που ανάφερε ο κύριος Κουλούγλου. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, για το πρόβλημα το χρέος. Όχι, υπήρχαν και σχόλια
αμερικάνικων εφημερίδων που δεν βλέπουν καμιά ανησυχία από την άνοδο που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Υπάρχουν και οι άλλοι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Την επόμενη μέρα, το είπαμε και θα το ξαναπούμε για να εμπεδωθεί και από τον κόσμο, τα προβλήματα θα είναι παρόντα. Και χρειάζεται μια ισχυρή λαϊκή εργατική αντιπολίτευση. Ποιος θα την ασκήσει αυτήν την αντιπολίτευση? Θα την ασκήσει το ΠΑΣΟΚ? Θα την ασκήσει το ποτάμι? Θα την ασκήσει ποια δύναμη άλλη θα ασκήσει μια αντιπολίτευση για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα? Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο της δουλειάς και του λέμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει περήφανα στις κάλπες. Και εμείς τον καλούμε να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να φοβηθεί την κινδυνολογία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει επιχειρήματα τα οποία είναι ψεύτικα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό που υπόσχεται, άμα διαβάσει κανένας πολύ προσεκτικά και την ομιλία της Θεσσαλονίκης, δίνει υπόσχεση για ψίχουλα, για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, την εξαθλίωση. Δεν είναι κακό αυτό, κύριε Γαλαζή. Όχι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, καλό είναι. Καλό είναι. Κακό είναι. Αλλά τα 400 ευρώ είναι λύση. Δεν μιλάει καθόλου για τις απώλειες. Απώλειες στον κατώτατο μισθό, απώλειες στους μισθούς, στις συντάξεις, στη 13η και 14η σύνταξη. Δεν έχετε δει. Όχι, δεν μιλάει γι' αυτό. Και κοιτάξτε να δείτε. Δεν μιλάει βασικά εδώ, που θα τα βρει. Εδώ, αυτό κοιτάξτε, αυτό το που θα τα βρει είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ πρέπει να διεκδικήσουμε μια ζωή με δικαιώματα. Είμαστε το 2015. Όταν μιλάμε για φτώχεια, για πείνα, για 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει μια ζωή με δικαιώματα. Μάλιστα. Με δουλειά, με αξιοπρεπή μισθούς και μεροκάματα, με παιδεία, με υγεία, με πρόνοια, με ασφάλιση και βεβαίως αυτήν την οργή, την αγανάκτηση στην οποία αναφέρθηκε εισηγητικά ο κύριος Λιάτσος. Εμείς λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να την μετατρέψει σε μια θετική ενέργεια. Να αντισταθεί σε αυτές τις πολιτικές που μας έφεραν ως εδώ. Να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς αυτό υποστηρίζουμε. Είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους, για αυτόν ο οποίος θέλει να αντιπαλέψει και να καταδικάσει αυτή την πολιτική, να πάει στην κάλπη. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Από ό,τι κατάλαβα, θα προτιμούσατε το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε? Όχι, εμείς δεν προτιμάμε κανέναν από τους δύο. Γιατί και οι δυο αυτό είναι κινούνται... λίγο το σαπάγος και πλαστήρας τώρα. Λοιπόν. Μα γιατί λίγο... δεν κατάλαβα, ο πλαστήρας δεν ήταν αυτός που δολοφόνησε τον Μπελογιάννη, τον Μπάτση, τον Αργυριάδη και τον Καλούμενο? Εντάξει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Το ίδιο, δηλαδή. Τι ήταν πλαστήρας και παπάγος? Γιατί πολύ συχνά το επαναφέρουν αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί. Έχει θεωρηθεί ότι ήταν από τα σοβαρά λάθη. Από ποιον θεωρήθηκε? Από τους αστούς πολιτικούς? Όχι. Όχι. Από την αριστερά μέχρι ποια που αριστερά? Τον θεωρήσατε εσείς τελευταία. Όχι καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Θα την κάνουμε μια άλλη φορά γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Εμείς μιλάμε σήμερα ότι όλοι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, ριζικά αντίθετοι με αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαβατζή. Πάμε στον κύριο.